Φοροελαφρύνση σχεδιάζει η κυβέρνηση, εκτιμώντα ότι τα έσοδα από τον περιορισμό τη φοροδιαφυγής, τα οποία υπολογίζονται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έω το 2027, επιτρέπουν την επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων, οι ασφαλιστικέ εισφορέ, τα τεκμήρια διαβίωση και το τέλο επιτιδεύματο. Η αρχή θα γίνει με την κλίμακα φορολογία εισοδήματο και συγκεκριμένα με την επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών. Ο εισαγωγικό συντελεστή στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματο δεν φαίνεται να αλλάζει, επανεξετάζεται, ωστόσο ο αμέσω επόμενο συντελεστή στο 22%, ο οποίο αφορά στο κλιμάκιο εισοδήματο μεταξύ 10.000 ευρώ και έω και 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τι ασφαλιστικέ εισφορέ, δρομολογείται νέα μείωση κατά 5% με ορίζοντα το 2027. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου του 2025 οι ασφαλιστικέ εισφορέ θα μειωθούν κατά μία μονάδα ακόμα. Το 2027 φαίνεται να κλείνει οριστικά και ο κύκλο του τέλου επιδιδεύματο με την κατάργησή του και για τι επιχειρήσει. Το τέλο πάβει να ισχύει από 1η του 2025 για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερου επαγγελματίε, αυτοαπασχολουμένου, ατομικέ επιχειρήσει και εργαζομένου με μπλοκάκι. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα και η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώ η ψηφιακή εποχή, η τεχνολογία κλείνει σταδιακά τι τρύπε τη φοροδιαφυγή. Τέλο, οι περισσότερε αλλαγέ στην άμεση φορολογία θα εφαρμοστούν από τα εισοδήματα του 2026.